Τα πάνω κάτω έφερε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η ανακοίνωση άρσης της υποψηφιότητας του Δημήτρη Πέτροβιτς για την περιφέρεια και η σύμπραξή του με τον Χρήστο Μέτιο και την περιφερειακή αναγέννηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου πριν από περίπου 4,5 μήνες είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να διεκδικήσει την περιφέρεια, ενώ στην εκδήλωση παρουσίασης της υποψηφιότητάς του είχε τονίσει ότι οραματίζεται μια περιφέρεια μακριά από κόμματα και κοντά στους ανθρώπους. Στην καθημερινή μας πορεία ο καθένας αξιολογείται. Οι δραστηριότητες του, οι θέσεις, η στάση και οι πρακτικές του. Το επόμενο μου βήμα ως υποψήφιος περιφερειάρχης έχει στόχο να επαναφέρουμε την περιφέρειά μας σε τροχιά ανάπτυξης. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου γίνεται σήμερα, καθώς το εγχείρημα αυτό απαιτεί σοβαρή και σε βάθος προετοιμασία, ώστε να υπάρξουν οι κοινωνικές συνθέσεις και οι πολιτικές συμπράξεις που χρειάζεται η πρόταση αυτή για να πετύχει ευρεία συνένεση. Εμείς ζητούμε, επιθυμούμε και εκεί στοχεύουμε σε μια νέα περιφέρεια που τον πρώτο λόγο θα έχουν οι πολίτες μακριά από κόμματα και από οποιασδήποτε άλλες εξαρτήσεις. Ο Δημήτρης Πέτροβιτς, μιλώντας στην εκπομπή του Δέλτα FM απέναντι στις 27 Νοεμβρίου, τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής: «Δεν είμαστε ούτε λαγί ούτε κουνέλια και ας αφήσουμε τα πετραχίλια», προτάσσοντας μάλιστα και τη φιλοζωικά προσκύμενη του πλευρά. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι προσδοκούν και προσβλέπουν στις φυσικές καταστροφές για να αποδυναμώσουν μια υποψηφιότητα. Αυτοί λοιπόν, αγαπητή κυρία Υπηρώτου και κύριε Πανταζίδη, θέλουν αύριο να δικήσουν την περιφέρεια. Α, είναι από στρατόπεδο υποψηφίου. Βέβαια. Ποιος άλλος. Γιατί να το διαδώσει κάποιος άλλος αυτό. Ναι. Γιατί έχει σχέση με υποψηφιότητα και προεκλογική εκστρατεία. Βέβαια, επιθυμώ και το έχω πει προς κάθε κατεύθυνση, να βρω έναν που το διαδίδει και με ποιον συνδέεται αυτό. Είναι τα παπαγαλάκια, είναι οι κράχτες αυτοί που κυκλοφορούν. Και να σας απαντήσω και στο αν κάνω πίσω. Λοιπόν, ο ποταμός Εύρος είναι μεγάλος δάσκαλος, κύριε Σκεύα. Ο ποταμός Εύρος διδάσκει. Και θέλω να σας πω κάτι. Ο ποταμός Εύρος είναι και υπερήφανος και έχει και μνήμη. Πάντα ξαναβρίσκει τις κήτες του. Πάντα ξαναβρίσκει την πλημμυρική του ζώνη. Έτσι λοιπόν, αν καθίσεις δίπλα στο ποτάμι, μαθαίνεις. Και ξέρετε κάτι, τα ποτάμια δεν γυρίζουν πίσω, κύριε Σκεύα. Πόσο μάλλον ο ποταμός Εύρος και εγώ. Η ανακοίνωση σύμπραξης των δυνάμεων Μέτιου Πέτροβιτς προκάλεσε και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χαρακτηριστική αυτήν του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ζαγναφέρης έγραψε: «Δυστυχώς, χωρίς να είναι στις επιλογές μας, φορτωθήκαμε έναν αρρηβίστα καιροσκόπο με θρησκεία της κυβιστήσης που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την περιφέρεια. Ευτυχώς για αυτούς πάντα υπάρχει το τέλος που τους αρμόζει. Δεν ξεχνώ». Ιστερόγραφο για τους μη μοιημένους, το σχόλιο αφορά τον Φων Δημητράκη των Αναχωμάτων. Η κατάσταση προκάλεσε και τα αιχμηρά σχόλια του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και υποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου με την Περιφερειακή Σύνθεση του Χριστόδουλου Τοψίδη, του Θεόδωρου Μαρκόπουλου. Προδιαγεγραμμένο, αναμενόμενο και χωρίς καμία ουσία. Ο λαγός μπήκε στην τρύπα του. Η μόνη είδηση είναι ότι βγήκε επιτέλους στο δελτίο τύπου. Βολές κατά του Δημήτρη Πέτροβιτς εξαπέλυσε και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και εξίσου υποψήφιος με την Περιφερειακή Σύνθεση του Χριστόδουλου Τοψίδη, Μιχάλης Αμυρίδης, γράφοντας: «Όταν ένας κάποιος πουλάει τόσο φθηνά τον εαυτό του χωρίς ντροπή όπως ο λαγός του Εύρου, τότε τι μπορείς να περιμένεις από αυτόν για τον τόπο και τους ανθρώπους του? Θα τα ξεπουλήσεις σε τιμή ευκαιρίας».